αμετακίνητη στη θέση της για το νέο ορολόγιο πρόγραμμα στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας από τη νέα σχολική χρονιά, που επιφέρουν μειώσεις διδακτικών ωρών, ακόμη και καταργήσεις αρκετών μαθημάτων. Εμφανίστηκε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνάντηση που είχε στις αρχές της εβδομάδας με την ΟΛΜΕ. Τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, αλλά και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που πλήττονται, συνεχίζουν τον αγώνα τους με κινητοποιήσεις. Έτσι, η τρίτη κατά σειρά κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην πόλη των Ιαννίνων το απόγευμα της Πέμπτης. Για εκρίζωση βασικών μαθημάτων από την εκπαιδευτική διαδικασία έκανε λόγο ο Βασίλης Ρίζος, οικονομολόγος, καθηγητής στο 8ο Γέλιο Ιαννίνων. Εκριζώνονται βασικά μαθήματα και επί της ουσίας υποβαθμίζονται ως καταργούνται σημαντικότατες ειδικότητες συναδέλφων καθηγητών σε σχέση με τα μαθήματα τα οποία προάγουν αυτό που λέμε σφυριλατούν τη διάσταση του πολίτη. Αν η οικογένεια είναι αυτή που πραγματικά δίνει τα πρώτα βήματα αγωγής στο παιδί, το σχολείο διαπαιδαγωγεί τα παιδιά ούτως ώστε μέσα σε αυτή την πολιτεία, μέσα σε αυτό το κράτος όπως επικαλούμεθα και επικαλείται και η κυβέρνηση ότι είναι κράτος δικαίου, επί της ουσίας υποβαθμίζει και στηρεί τη δυνατότητα από τον μαθητή πραγματικά να εντρυφήσει σε αυτό που λέμε πολιτική αγωγή, πολιτική παιδεία και κοινωνικοποίηση σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς του. Ανατρέπονται τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων συναδέλφων. Δεν βλέπουμε να διορίζεται κανένας αναπληρωτής καθηγητής στα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, αλλά και οι εναπομείναντες καθηγητές των κοινωνικών επιστημών θα είναι σαν γυρολόγια και 4-5 σχολεία, προσδοκώντας να μπαλώσουν, θα έλεγα, τα ωράρια τα καινούργια του Υπουργείου Παιδείας. Απαιτούμε να αποσυρθούν όλες οι αντιπιστημονικές αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών. Να μην χαθεί καμιά οργανική θέση, 20 μαθητές ανά τάξη. Ο πολιτισμός και οι τέχνες πρέπει να έχουν θέση στο ελληνικό σχολείο, τόνισαν από την δική τους πλευρά οι γλύπτριες και καθηγήτρες καλλιτεχνικών μαθημάτων Πινελόπη Νουτσοπούλου και Δήμητρα Γούση, επισημένοντας πως το Υπουργείο καταργεί τα καλλιτεχνικά μαθήματα την ώρα που είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για αρκετές πανελλαδικές σχολές. Είμαστε ξανά όλοι καλλιτέχνες στους δρόμους. Για άλλη μια φορά προσπαθούμε να διαδηλώσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το νέο ορολόγιο προγράμματα της Υπουργού Παιδείας που εξοβελίζει και διώχνει εντελώς τα εικαστικά από τα γενικά λύκεια, από την στερεί την επιλογή στους μαθητές μας. Μαζευτήκαμε όλοι να ενημερώσουμε τον κόσμο και να διαμαρτυρηθούμε για την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ουσιαστικά στερεί από τα παιδιά μας την καλλιτεχνική παιδεία. Από ό,τι βλέπουμε ο πολιτισμός δεν έχει καμία θέση στα νέα ορολόγια προγράμματα. Η τέχνη διώχνεται, εξοβελίζεται και έχω μαζί μου φίλους μόνιμους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και αναπληρωτές, οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους, δεν θα έχουν αύριο δουλειά, δεν θα βρίσκονται δίπλα στους μαθητές τους που με τόσα χρόνια δημιουργούμε ασταμάτητα. Μάθημά μας στην τρίτη λυκείου είναι πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα. Σχήμα οξύμορο. Να δίνουν τα παιδιά ένα μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις, το οποίο δεν θα διδάσκονται στα δημόσια σχολεία. Στερούμε τους μελλοντικούς αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, καταπιέζουμε όλες τις δεξιότητες που έχουν αυτά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν θα πρέπει να διδάσκονται μόνο τα βασικά τους μαθήματα. Η τέχνη και ο πολιτισμός έχει θέση μέσα στα σχολεία. Θα θέλαμε το μάθημά μας να είναι υποχρεωτικό και όχι επιλεγόμενο. Ήταν ένα αίτημα απάγιο χρόνων, αλλά τώρα δυστυχώς ούτε καν αυτό δεν μπορούμε να έχουμε, ούτε το μάθημά μας το επιλεγόμενο. Αυτή η βίαιη απόφαση της κυβέρνησης μας έχει αφήσει άφωνους. Ήταν ένα χτύπημα μέσα στις πανελλαδικές, το οποίο δεν μας επέτρεψε να αντιδράσουμε. Όλοι οι συνάδελφοι είναι αναστατωμένοι. Θα τρέχουμε σε πολλά σχολεία του χρόνου να συμπληρώσουμε το ωράριο. Οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας, κάποιοι δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν του χρόνου. Και δυστυχώς η κυβέρνηση βγάζει την τέχνη από τα γενικά λύκεια και όλο αυτό αφήνει τους μαθητές μας να αναγκαστούν να τρέξουν σε φροντιστήρια, εάν και εφόσον η πόλη που μεγαλώνουν έχει τέτοια φροντιστήρια. Κάλεσμα στην Υπουργό να σκεφτεί τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν και να επανεξετάσει την θέση της, απίφθηναν ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, Στέφανος Μιχάλης, και εκ μέρους της ΑΔΔ, ο Στέφανος Σίντος. Έχει προηγηθεί τη Δευτέρα η μεγάλη συνάντηση της ΟΛΜΕ στην Αθήνα με την Υπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς η συνάντηση αυτή δεν έβγαλε κάπου.
Υπουργός μένει στη θέση της και θεωρεί λοιπόν ότι η απόφαση η οποία έχει πάρθει είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Εμείς για μία ακόμα φορά τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή το νομοσχέδιο, το οποίο εξοβελίζει ειδικότητες. Όπως ξέρουμε, είναι οι οικονομολόγοι, είναι οι κοινωνιολόγοι, είναι οι καστικοί, είναι ξένες γλώσσες, είναι πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς ωράριο. Και εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι ότου καταλάβει το Υπουργείο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί λοιπόν ξαφνικά κάθε υπουργός ο οποίος έρχεται, ανεβαίνει στην εξουσία, να θέλει λοιπόν ευθύς εξ αρχής να περάσει το νόμο και πάνω απ' όλα, το δικό του νόμο, και πάνω απ' όλα να μην φέρνει σε συνεννόηση ή σε διάλογο τους συναδέλφους, τους μάχημους, οι οποίοι κάθε μέρα δίνουν τον αγώνα για ένα σχολείο το οποίο οραματιζόμαστε να μπορεί να χωράει όλους τους μαθητές και όλους τους καθηγητές. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, το Υπουργείο μας απογοήτευσε, αλλά όπως σας είπα, εμείς θα μείνουμε στον αγώνα μας, θα δώσουμε τον αγώνα για να μην υπάρξουν συνάδελφοι καθηγητές να μην έχουν οργανική θέση και να περιφέρονται σε 5 και 10 σχολεία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θα δημιουργηθεί σε περίπτωση λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό δεν πάρθει πίσω. Γιατί όταν ξαφνικά έχεις 10 ώρες, 15, 20 και πηγαίνεις σε 2 σχολεία για να συμπληρώσεις το ωράριο, τώρα μηδενίζονται οι ώρες αυτές στο λύκειο και μένουν κάποιες ελάχιστες ώρες στο γυμνάσιο. Φανταστείτε λοιπόν, αυτοί οι καθηγητές για να συμπληρώσουν το ωράριό τους θα είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε πάρα πολλά σχολεία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και πηγαίνουν σε πάρα πολλά σχολεία και με δικά τους έξοδα, με δικά τους αυτοκίνητα. Θεωρούμε λοιπόν ότι και για μία ακόμα φορά κάνουμε έκκληση προς το Υπουργείο να αποσυρθεί αυτός ο νόμος, ο οποίος δεν δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να διδάξουν τα μαθήματά τους. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε. Η ΕΛΜΕ δεν είναι εκείνη η οποία θα πει ότι ποια μαθήματα πρέπει να γίνουν και ποια δεν θα γίνουν. Όλα τα μαθήματα θεωρούμε απαραίτητα και όλα πρέπει να γίνονται. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς ως καθηγητές να βάλουμε μεταξύ μας η μία ειδικότητα ενάντια στην άλλη. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε η ΕΛΜΕ με το Υπουργείο Παιδείας, δεν ευόδησε, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, οι εκπαιδευτικοί, ενάντια στην απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Γίνεται μια κινητοποίηση σήμερα εδώ, πίσω από την περιφέρεια, στη Μελανίδη και Μιχαήλ Αγγέλο, από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πλήττονται από αυτή την απόφαση. Και αύριο στις 2 το μεσημέρι η ΟΛΜΕ με τη στήριξη της ΑΕΔΗ στο Υπουργείο Παιδείας για μια μεγάλη διαμαρτυρία. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.